Καλησπέρα σας. Γεια σας. Είμαι η Δημητρία Μαλαμίδου, προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Σερών. Κυρία Μαλαμίδου, τι περιέχει το Μουσείο της Αμφίπολης σήμερα για τον επισκέπτη? Το Μουσείο της Αμφίπολης λειτουργεί από το 1995 και είναι μουσείο των ανασκαφών της αρχαίας Αμφίπολης. Mm-hmm. Οι ανασκαφές αυτές έχουν αρχίσει από τη δεκαετία του 50, έχουν ανασκαφεί δημόσια κτίρια, τα τείχη της πόλης, ιερά και μεγάλο κομμάτι των νεκροταφείων της αρχαίας Αμφίπολης. Επομένως, το μουσείο είναι δομημένο έτσι ώστε να παρουσιάσει και τη διαχρονική κατοίκηση στην Αμφίπολη, ακόμα και πριν από την ίδρυση της Αμφίπολης από τους Αθηναίους, το 437 π.Χ., στο χρυσό αιώνα του Περικλή. Είναι μία από τις τελευταίες, ας πούμε, αποικίες των Αθηναίων και η διαχρονική πορεία της στους ελληνιστικούς χρόνους ως πόλη του Μακεδονικού Βασιλείου και ως πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μεταγενέστερα αποτυπώνεται στα ευρήματα που εκτίθενται στο Μουσείο της Αμφίπολης. Όσον αφορά τον Τίμβο Καστά, μέσα εδώ στο Μουσείο της Αμφίπολης υπάρχει η σφίγγα, το κεφάλι της σφίγγας, το οποίο βρέθηκε κατά τη διάρκεια της ανασκαφής. Ναι, το κεφάλι της σφίγγας από τον Τίμβο Καστά εκτίθεται προσωρινά στο Μουσείο Αμφίπολης. Το οποίο θα το δούμε τώρα σε λίγο. Στην ενότητα των ταφικών είναι μια προσωρινή, επαναλαμβάνω, έκθεσή του στο Μουσείο της Αμφίπολης μέχρι που να επανατοποθετηθεί στο μνημείο μετά τις εργασίες αναστήλωσης στον Καστά. Είναι αυτό εδώ. Η τοποθέτησή mm-hmm. του εδώ βρίσκεται φυσική του θέση στην ενότητα για τις νεκροπόλεις της Αμφίπολης και οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν με ένα σύντομο ενημερωτικό κείμενο και να θαυμάσουν την γλυπτική τέχνη που εκπροσωπεί αυτό το γλυπτό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό όταν το βλέπει κάποιος, έτσι. Είναι εντυπωσιακό και σε μέγεθος και στην αποτύπωση των χαρακτηριστικών αυτού του μυξογενούς όντος που έχει να κάνει με τα θάνατα ζωή και με τη μετάβαση από τη ζωή στο θάνατο. Το κεφάλι αυτού του ολόγλυφου αγάλματος, της σφίγγας, είναι δουλεμένο σε ξεχωριστό κομμάτι μαρμάρου και τοποθετημένο σε ειδικό θηλύκωμα πάνω στο σώμα του μυξογενούς όντος που είναι η σφίγγα, είναι το σώμα λιονταριού. Στο κεφάλι της φέρει έναν πόλο, δηλαδή ένα κάλυμα κεφαλής που προσομοιάζει σε καλάθι, και έχει χαρακτήρα και αυτό συμβολικό γιατί συνδέεται με το συμβολισμό των καλάθων που φέρνουν στα κεφάλια τους και οι καριάτιδες και άλλες μορφές στην αρχαία εικονογραφία για συγκεκριμένες συμβολικές συνδηλώσεις ως προς την απεικόνιση. Πάντως είναι καλά διατηρημένο έτσι όπως το παρατηρούμε εδώ. Είναι ένα καλά διατηρημένο γλυπτό. Έχει mm-hmm. βρεθεί στον ταφικό θάλαμο του ταφικού μνημείου του Καστά. Προφανώς είχε αφαιρεθεί από την θέση του ίσως σε κάποια προσπάθεια την βορυχίας και σύλλησης του τάφου και μεταφέρθηκε χωρίς επιτυχία από τους τιμβορίχους και αφέθηκε μέσα στον τάφο. Ενώ το άλλο κεφάλι δεν έχει βρεθεί. Το άλλο δεν έχει βρεθεί. Ναι. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στον επιβλητικό Τίμβο Καστά. Έτσι, λίγο είναι. Πριν μπούμε μέσα στην είσοδο, πότε θα είναι επισκέψιμος ο Τίμβος? Ολόκληρο το μνημείο θα είναι επισκέψιμο το 2027 με το καλό, με mm-hmm. την λήξη του επόμενου ΕΣΠΑ. Οι εργασίες χωρίζονται σε δύο κομμάτια. Είναι η αναστήλωση, η συντήρηση και η αναστήλωση των αρχιτεκτονικών κομματιών του μνημείου και το άλλο κομμάτι είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Όταν λέμε διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, είναι η κατασκευή πάρκινγκ, χώρων υποδοχής για το κοινό, εξυπηρέτησης του κοινού και φυσικά όλα τα συνοδά στοιχεία της, που θα καθιστούν την ενημέρωση του κοινού πλήρη και δημιουργική. Τώρα σε τι φάση εργασιών βρίσκεστε ήδη, δηλαδή είδαμε κάποιους σε πριν οι οποίοι... Ο χώρος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι εργοτάξιο και το ίδιο το ταφικό μνημείο αυτό καθεαυτό στο οποίο θα μπούμε τώρα και ο γύρω χώρος είναι εργοτάξιο γιατί είναι σε εξέλιξη δράσης, συντήρησης και αναστήλωσης. Η επισκεψιμότητα του μνημείου είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη, έτσι όπως έχει δοθεί και στην δημοσιότητα. Είναι για ειδικές ομάδες κοινού, οι οποίες έχουν καθοριστεί και για μας είναι και μία δοκιμαστική περίοδος για να δούμε πώς θα λειτουργήσει η επισκεψιμότητα σε ένα τέτοιο μικρό περιορισμένο χώρο. Λοιπόν, εδώ τώρα κατεβαίνουμε τα σκαλιά ουσιαστικά που πριν μπούμε μέσα πια στον τάφο. Θέλετε να μας περιγράψετε, καταρχάς αυτά είναι όλα από μάρμαρο φτιαγμένα, τα σκαλιά. Όχι, ο πρώτος χώρος αυτός του κλιμακοστασίου είναι κατασκευασμένος από πορόλιθο με κονιάματα. Και τόσο τα σκαλιά όσο και η πλαϊνή τύχη. Όπως επίσης και η τύχη της εισόδου με τις σφίγγες. Έχουν κονιάματα από μίμησης μαρμάρου. Το δάπεδο μπροστά από την είσοδο με τις σφίγγες έχει ένα ψηφιδωτό με βοτσαλωτό, με την τεχνική του βοτσαλωτού, με σχέδια γεωμετρικά, ρόμβους και ορθογώνια. Βλέπουμε ότι πάνω στα σκαλιά αυτά υπάρχει επίχρησμα. Το επίχρησμα καλύπτει γενικώς αρχιτεκτονικές μορφές με πορόλιθο, ακριβώς για να προστατεύεται το υλικό, γιατί ο πορόλιθος είναι ένα εύθρυπτο υλικό που υφίσταται μεγαλύτερη φθορά με τη χρήση. Επομένως, τα κονιάματα είναι ακριβώς για να προστατεύουν το αρχιτεκτόνημα. Και εδώ περνάμε την πρώτη είσοδο με τις σφίγγες, έτσι, από πάνω. Ακριβώς. Οι σφίγγες είναι ένα μυθολογικό μυξογενές όν, το οποίο έχει να κάνει με τα θάνατον ζωή κυρίως. Είναι ενταγμένο στην ελληνική μυθολογία από πολύ παλιά, από παλές εποχές και έχει διατηρηθεί μέχρι και τα ύστερα ελληνιστικά και τα ρωμαϊκά χρόνια. Οι σφίγγες είναι συνήθως φύλακες τάφων, επιτύμβια μνημεία σε νεκροταφεία και τον ίδιο συμβολικό ρόλο παίζουν και σε αυτό το συγκεκριμένο μνημείο. Έχουν δηλαδή τον συμβολισμό της μετάβασης στον άλλο κόσμο. Προχωράμε τώρα στον δεύτερο θάλαμο, έτσι όπως χωρίζεται το μνημείο, όπου εδώ τι Ο δεύτερος συναντάμε. Θάλαμος είναι πλέον επενδυμένος με μάρμαρο, όπως μαρμάρινα είναι και τα γάλματα των καριάτιδων που κοσμούν την επόμενη είσοδο, την θύρα προς τον επόμενο χώρο. Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο με ένα άλλο είδος ψηφιδωτό, με μεγάλα κομμάτια μαρμάρου και κόκκινο χωνίαμα γύρω-γύρω και οι καριάτιδες στέκουν ως αντοπάστη ρήγματα της ανοδομής του επιστηλίου. Είναι ο τύπος των καριάτιδων, δεν είναι ολόγλυφα αγάλματα, είναι συμφυή με τους πεσούς και ο τύπος της καριάτιδας επίσης στην ελληνική μυθολογία και στην εικονογραφία της αρχιτεκτονικής σχετίζεται κυρίως με ιερούς χώρους, με θρησκευτικό συμβολισμό και με την παραπομπή, ας το πούμε έτσι, στις δοξασίες για την αναγέννηση της φύσης, μιας και φέρουν στο κεφάλι τους κάλαθο με τα αγαθά της φύσης. Συνδέονται και με τη μυθολογία της Δήμητρας και της Περσεφόνης και με γενικώς δοξασίες που γίνονται πολύ δημοφιλείς στα ελληνιστικά χρόνια, στον ελληνιστικό κόσμο. Τώρα, να θυμίσουμε λίγο και στον κόσμο, το μάρμαρο αυτό που υπάρχει μέσα εδώ, που έχει φτιαχτεί ο τύμβος, από πού έχει μεταφερθεί.
Το ταφικό μνημείο έχει χτιστεί από πορόλιθο και οι εσωτερικές παριές των τοίχων του ταφικού μνημείου είναι επενδεδημένες με μάρμαρο, όπως είναι και επενδεδημένος ο τοίχος ο περιμετρικός. Αυτό που το λέμε λαθασμένα περίβολο, γιατί είναι ουσιαστικά ένας αναλυματικός τοίχος, ναι, που ορίζει τον τύμβο που ήταν ο φυσικός λόφος και έχει μεγαλώσει με την προσθήκη χώματος στα ελληνιστικά χρόνια. Επομένως, το μάρμαρο δεν είναι το δομικό στοιχείο του ταφικού μνημείου, έχει χρησιμοποιηθεί σε επένδυση. Είναι προφανώς μάρμαρο θάσου, δεν έχουν γίνει ακόμα χημικές αναλύσεις, αλλά η οπτική παρατήρηση συνηγορεί στο ότι μάλλον είναι μάρμαρο αλικής από τη θάση. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτή, να πούμε, την Καριάτιδα εδώ. Από την Καριάτιδα στην δεξιά πλευρά δεν λείπει το πρόσωπο, έχει απλώς μία ρογμή στο κεφάλι της. Αυτό που λείπει είναι το πρόσωπο από την άλλη Καριάτιδα, είναι η φθορά που έχει επέλθει από το χρόνο και από τις ζημιές που φυσιολογικά γίνονται σε μνημεία όταν αυτά εγκαταλείπονται και καταραίουν. Ναι, την έχετε σκεπάσει αυτή την Καριάτιδα για λόγους συντήρησης, λογικά, έτσι. Για λόγους συντήρησης. Καθαρίζονται οι τείχοι παραπλεύρως, επομένως την προστατεύουμε, όπως και το ψηφιδωτό με την αρπαγή της Περσεφόνης, που είναι καλυμμένο για λόγους συντήρησης. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτόν τον θάλαμο, στον τρίτο θάλαμο, σωστά, όπου βρίσκεται το ψηφιδωτό της Περσεφόνης. Ναι, έτσι. Τι άλλο βλέπουμε σε αυτόν τον θάλαμο? Στο βάθος αυτού του θάλαμου βρίσκεται το θηραίο άνοιγμα που οδηγεί στον κυρίως ταφικό θάλαμο, και ο χώρος αυτός έκλεινε με την μαρμάρινη θύρα. Η μαρμάρινη θύρα βρέθηκε σπασμένη σε κάποια σημεία. Βρέθηκε σπασμένη και πεσμένη μέσα στην επίχωση του τάφου. Και σήμερα πού βρίσκονται τα κομμάτια? Εδώ βρίσκονται επί τόπου, έξω, και συντηρούνται. Συντηρείται τα κομμάτια. Εδώ στο ψηφιδωτό της Περσεφόνης, τι εργασίες γίνονται αυτή τη στιγμή? Τα ψηφιδωτά δάπεδα θα είναι τα τελευταία στοιχεία του αρχιτεκτονήματος που θα συντηρηθούν. Όταν θα τελειώσει ο καθαρισμός και η συντήρηση των επιφανειών των τείχων και θα αφαιρεθούν και οι σκαλοσιές που έχουν τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό. Στο ψηφιδωτό αυτό, στο κέντρο του ψηφιδωτού, είχαμε δει φωτογραφίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ότι υπάρχει ένα κενό. Υπήρχε το σενάριο ότι ο τάφος έχει συλληφθεί. Καταρχάς, είναι κάτι το οποίο όλοι το παραδέχονται. Έχουν μπει από την πάνω πλευρά, σωστά? Έχουν μπει κυρίως, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε τώρα, από τον ταφικό θάλαμο, από τον τέταρτο ταφικό θάλαμο, από όπου υπάρχουν τρύπες στις πλευρές του χώρου, από λαγούμια που έχουν ανοιχτεί από την έξω πλευρά. Μέχρι πού φτάσανε? Ανάλογα με τις δυνάμεις τους και με το τι μπορούσαν να κάνουν. Πρέπει να πούμε ότι και η πόρτα ήταν σπασμένη από έξω προς τα μέσα, δηλαδή από την, από τον τρίτο χώρο, νομίζουμε ότι έγινε η σύλληση. Και μιλάμε για επανειλημμένες σύλλησεις κατά όλους τους αιώνες μετά από όταν περίλθε σε αχρηστία το μνημείο. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή μόνο σύγχρονα, είναι και παλαιότερες φάσεις διατάραξης του τάφου. Και εδώ βρισκόμαστε στο τέταρτο και τελευταίο θάλαμο, που είναι ο ταφικός θάλαμος, με τον τάφο. Με τον τάφο. Ετάφη ο πρώτος νεκρός ή η πρώτη νεκρή και έκλεισε και οι επόμενες ταφές έγιναν κατά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την ιστορία της οικογένειας. Μέχρι αυτής στιγμής τι γνωρίζουμε, τι σκελετοί βρέθηκαν εδώ? Βρέθηκαν αρκετά κομμάτια από σκελετούς, πολύ διαταραγμένα πρέπει να πούμε, μέσα στην επίχωση. Έχουν εξεταστεί από βιοαρχαιολόγους και έχουν αποδοθεί σε πέντε άτομα. Μία γυναίκα, ηλικίας, αρκετά μεγάλη, 50-60,
δύο άνδρες, ένας νεότερος, ένας μεγαλύτερος, ένας νέος και ένα μικρό παιδί, αν θυμάμαι καλά. Η ανασκαφή τα βρήκε όλα αυτά παντού, διασκορπισμένα έξω, και έξω από τον τάφο. Άρα και στα χώματα που γέμιζαν τους χώρους. Ναι. Τώρα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που είδαμε τότε το 2015, βέβαια συνεχίζεται να υπάρχει ο επιστημονικός διάλογος, το μνημείο αυτό φέρεται, σύμφωνα πάντα λέω με την ανασκαφέα τότε που το ανέδειξε, ότι φτιάχτηκε κατά εντολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον αρχιτέκτονά του τότε, το Δεινοκράτη, για να τιμηθεί ο ηφαιστείωνας. Και εκτός από αυτό, έχουμε δει σε κάποιες παρουσιάσεις που έχει κάνει ένας καφέας ότι έχουν βρεθεί και δύο επιγραφές στον περίβολο με το μονόγραμμα του Αντίγονου και φυσικά να γράφουν πάνω παρέλαβον ηφαιστείωνος. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο γνωρίζουμε παραπάνω μέχρι στιγμής που το ξέρετε εσείς εδώ, που από τα καινούργια στοιχεία που έχουν προκύψει? Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει επιστημονικός διάλογος σε εξέλιξη και φυσικά κάποιοι προφανώς και μπορούν να τα αμφισβητούν όλα αυτά, αλλά λέμε επίσημα τι έχει ανακοινωθεί. Ακριβώς όλα αυτά είναι αντικείμενο του επιστημονικού διαλόγου, έτσι γίνεται η αρχαιολογική έρευνα. Οι ανασκαφείς διατυπώνουν τις προτάσεις ερμηνείας και από εκεί και πέρα οι επιστήμονες που είναι ειδικοί, επιγραφολόγοι, αυτοί που ασχολούνται με τα άγγεια, με τα διάφορα υλικά που αποδίδονται από τις ανασκαφές, συνεργάζονται, συνομιλούν και καταλήγουν σε κάποιες πιο σαφείς και πιο τεκμηριωμένες απόψεις. Ναι. Εσάς που έχετε μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα, τι είναι αυτό που σας κάνει περισσότερο εντύπωση σε αυτό το ταφικό μνημείο? Είναι η πρωτοτυπία του, είναι οι ιδιαιτερότητες που έχει ως προς τις αρχιτεκτονικές μορφές. Είναι δηλαδή σπάνιο να έχουμε γλυπτά μέσα στους μακεδονικούς τάφους, παράδειγμα. Επίσης, οι διαστάσεις του είναι εξαιρετικές. Αυτό σημαίνει ότι είναι μιας πολύ σημαίνουσας οικογένειας της Αμφίπολης. Σίγουρα ανήκει στην ελίτ της Αμφίπολης, ενδεχομένως στην ελίτ του Βασιλείου των Μακεδόνων. Και η πολυτέλεια του υλικού, με την οποία έχει διακοσμηθεί, επίσης είναι ένδειξη πλούτου. Άρα έχουμε μια πολύ σημαντική οικογένεια, έχουμε ένα πολύ σημαντικό μνημείο που έχει πάρα πολλά να δώσει και στην ιστορία της, της εξέλιξης, στην εξέλιξη, ας το πούμε καλύτερα, και τόσο των αρχιτεκτονικών μορφών όσο και των γλυπτών. Αυτό θα δώσει καρπούς, πιστεύουμε, σε μερικά χρόνια όταν θα έχουν μελετηθεί τα επιμέρους στοιχεία του. Ναι. Μας είπατε για μακεδονικό και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί υπήρξαν κάποιοι, κατά καιρούς, κάποιοι επιστήμονες, κάποιοι αρχαιολόγοι, οι οποίοι υποστήριξαν ενδεχομένως πως να πρόκειται για κάποιο ρωμαϊκό μνημείο. Κάτι τέτοιο όμως φαντάζομαι δεν ισχύει, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία μέσα που δείχνουν καθαρά ότι είναι μακεδονικό, σωστά? Είναι στον τύπο των μακεδονικών τάφων. Αυτό δεν αμφισβητείται φυσικά από κανέναν και είναι επίσης και κάποια από τα στοιχεία του, όπως η θυματολογία των ψηφιδωτών που... Η αρπαγή της Περσεφόνης, δηλαδή. Η αρπαγή της Περσεφόνης, ναι. Ακόμα και το ψηφιδωτό δάπεδο με τα μαρμαράκια, επαναλαμβάνονται σε πολλά μνημεία του Βασιλείου των Μακεδόνων. Πέλα, Βεργίνα, έχουμε πλέον αρκετά στοιχεία για να το πούμε αυτό. Τώρα, το πόσο ζει αυτό το μνημείο στη συνέχεια είναι επίσης άλλο ένα ανοιχτό ζήτημα για τους επιστήμονες. Το πόσο διαρκεί δηλαδή η χρήση του και αν και κατά πόσο έχουμε και αλλαγές στη χρήση,
που συνεπάγονται και κάποιες μετατροπές στις αρχιτεκτονικές του μορφές. Για να το όλα αυτά όμως είναι ανοιχτά. Για να το καταλάβει ο κόσμος αυτό, εννοείται ότι μπορεί να χρησιμοποιήθηκε στην αρχή, να ήταν στην αρχή ένας μακεδονικός τάφος και στη συνέχεια να χρησιμοποιήθηκε από άλλους για κάτι άλλο. Αυτό δεν εννοείται? Ή από τους ίδιους. Mm-hmm. Οι πόλεις, ναι, δεν... πρέπει να πούμε ότι η αλλαγή των φάσεων των χρονικών που χρησιμοποιούμε εμείς ως ένα εργαλείο για να διευκολύνουμε τη δουλειά μας, οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν τομές και ξαφνικά εξαφανίζεται ένας πληθυσμός από μια πόλη και αντικαθίσταται από κάποιον άλλον. Επομένως, το πέρασμα από την κλασική Αθήνα στην ελληνιστική, από την κλασική Αμφίπολη των Αθηναίων στην ελληνιστική Αμφίπολη του Φιλίππου του Δεύτερου και μετά το πέρασμα από το Βασίλειο των Μακεδόνων στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε γενιές ανθρώπων που ζουν και συνεχίζονται μέσα σε όλη αυτή την μέσα σε όλες αυτές τις περιόδους. Διατρέχουν τις περιόδους οι παραδόσεις, οι τοπικές και οι κοινωνίες της κάθε πόλης. Επομένως, αυτό θέλω να πω, ότι όλα αυτά είναι πολύ γοητευτικά ακριβώς επειδή έχουμε ένα μνημείο που μπορεί να μας δώσει, σε συνδυασμό φυσικά και με τα στοιχεία που δίνει η Αμφίπολη ως αρχαιολογικός χώρος, με δημόσια κτίρια, με ιερά, με σπίτια ιδιωτικά, με επιγραφές που θα έρθουν ενδεχομένως στο φως ή έχουν έρθει ήδη στο φως. Όλα αυτά πρέπει να μελετηθούν μέσα στα συμφραζόμενα, τα αρχαιολογικά και τα ιστορικά. Είναι μια επίπονη διαδικασία που όμως οι αρχαιολόγοι την αναλαμβάνουν και την φέρουν στο πέρας. Και απαιτεί και χρόνο. Να υπενθυμίσω ότι με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και έχουν ανακοινωθεί, ότι ο ένας σκελετός που βρέθηκε εδώ φέρεται να έχει υποστεί καύση, να βρέθηκαν κάποια κομμάτια. Τουλάχιστον έτσι έχουμε... Ναι, ναι, έτσι έχει ανακοινωθεί. Έχουμε διαβάσει μέχρι στιγμής και εκεί έγινε και πολύ λόγος και ακούστηκε πολύ το όνομα του στρατηγού Ηφαιστείωνα. Υπάρχουν και κάποιοι ρόδακες σε κάποια σημεία μέσα εδώ. Θέλετε να μας δείξετε και να μας πείτε τι συμβολίζουν οι ρόδακες? Δεν ξέρω αν φαίνονται τώρα από την... Εμείς τα έχουμε καταγράψει με την κάμερα. Από τις σκαλοσχές μας, ναι. Είναι συνηθισμένα διακοσμητικά στοιχεία των αρχιτεκτονημάτων και των κλασικών και των ελληνιστικών χρόνων. Είναι ιδιαίτερα αγαπητά σε ελληνιστικά μνημεία. Είναι φυτικά κοσμήματα. Τα οποία συναντάμε σε μακεδονικούς τάφους. Σε πολλά μνημεία, όχι μόνο σε τάφους και σε δημόσια κτίρια και σε επιτύμβιες στήλες. Είναι ένα φυτικό κόσμημα που είναι αρκετά συχνό. Και πριν τελειώσουμε έτσι αυτή την ξενάγησή μας μέσα στον τάφο της Αμφίπολης ή στον Τύμβο Καστά, όπως θέλετε το λένε και έτσι, προκαλούσε τον παγκόσμιο θαυμασμό το μνημείο. Και συνεχίζει να τον προκαλεί και γενικότερα στην παγκόσμια αρχαιολογική κοινότητα. Γιατί λοιπόν τόσο μεγάλος θαυμασμός για το μνημείο αυτό από όλο τον κόσμο? Και έτσι πρέπει να είναι, γιατί όλα τα μνημεία έχουν, ας πούμε, τη γοητεία της αποκάλυψης μετά από πολλούς αιώνες πρώτον. Βγαίνουν λοιπόν ξανά στη γη και στα μάτια των ανθρώπων μετά από πολλούς αιώνες, άρα δημιουργούν το ενδιαφέρον και τη γοητεία της καινούργιας ανακάλυψης. Και βέβαια, όταν πρόκειται και για έναν χώρο τόσο γοητευτικό και μια ιστορική περίοδο ιδιαίτερα γοητευτική και ενδιαφέρουσα, όπως είναι η ελληνιστική περίοδος, ένα μνημείο που σχετίζεται με αυτά τα ιστορικά γεγονότα και με τις εξελίξεις της παγκόσμιας πια ιστορίας μέσα στο πέρασμα των αιώνων, είναι φυσικό να δημιουργεί ενδιαφέρον του κοινού και είναι όχι απλώς θεμητό, αλλά απολύτως επιθυμητό. Τα υποστηλώματα βλέπω ότι είναι πάρα πολλά. Φαντάζομαι ότι είναι δύσκολος ο τρόπος συντήρησης εδώ. Είναι και το χώμα έτσι. Υπάρχει
πίεση από την πλευρά πρέπει των... Πρέπει να πούμε ότι ήδη έχουν γίνει εργασίες που δεν φαίνονται. Δηλαδή το ταφικό μνημείο, το ταφικό κτίσμα έχει διασφαλιστεί από το εξωτερικό του με μια μεγάλης κλίμακας εργασία που περιλάμβανε από μάκρυνση χωμάτων και αντικατάστασή τους σε σχήμα πι γύρω από το ταφικό κτίσμα με ελαφροβαρή υλικά, δηλαδή, και που μονώνουν το κτίριο και το ανακουφίζουν από τις πλευρικές πιέσεις και έτσι στο μέλλον θα μπορεί να ελευθερωθεί από τον εσωτερικό του νάρθηκα σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί να κρατηθούν μερικά πολύ βασικά και αναγκαία στηρίγματα. Και βέβαια τώρα μην ξεχνάμε ότι είναι ένα εργοτάξιο που περιλαμβάνει και πατάρια για να πατάνε οι συντηρητές. Μέσα στο... εκεί που βρίσκονται... Αυτά θα φύγουν. Ναι, καταλαβαίνω. Μέσα εκεί που βρίσκονται οι τάφοι, έχετε και κάποιες μετρήσεις που μετράνε τις πιέσεις των τείχων δεξιά και αριστερά. Ναι, είναι το monitoring. Είναι αυτή η παρακολούθηση των μικροκινήσεων και επίσης και το monitoring της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Η χρονολόγηση του μνημείου μέχρι στιγμής, ότι έχει ανακοινωθεί, 320... Δεν μπορούμε να είμαστε στη χρονιά ακριβώς. Τέλος του Τετάρτου, αρχές Τρίτου είναι το πλαίσιο, το προτινόμενο. Άρα σε αριθμούς 322-324 π.Χ. Αυτό είναι το τέλος του Τετάρτου. Άρα λοιπόν... Αν πάτε και στις αρχές του Τρίτου θα πιάσετε 280-290, κάτι τέτοιο. Αυτά σας τα λέω ως το αρχαιολογικό πλαίσιο. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση που είχαμε αυτή και την ξενάγηση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ για την επίσκεψη και το ενδιαφέρον σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας εδώ, στην περιοχή.